Θα βάζουμε, μπορούμε να το βάλουμε και αλλού. Α, ναι, είναι από τα εθέρια έλαια που μπορούμε να το βάλουμε αυτούσιο, αν αυτό εννοείς. Ναι. Λοιπόν, επίσης, είναι πολύ ωραίο σαν διαδικασία να κάνουμε αυτό που λέγεται ρίζωμα στην Αγιουρβέδα. Υγείωση θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο πιο ελεύθερα. Λοιπόν, έχουμε μία λεκάνη με ζεστό νερό που θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πάλι μέσα εθέρια έλαια για την ντόσα που έχει ο άνθρωπος εδώ δέκτης μας και μία χούφτα μεγάλη χοντρό αλάτι. Οπότε έχουμε βάλει στη λεκάνη χοντρό αλάτι, εθέρια έλαια και βάζω τα ποδαράκια του μέσα. Όση ώρα δηλαδή εγώ ασχολούμαι με το κεφαλάκι του, υπάρχει νερό στα πόδια του. Και πραγματικά, επειδή είμαστε πολυδιαστατικά όντα, το νερό έχει αυτή την ικανότητα. Όταν πατάμε σε νερό, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με όλες τις διαστάσεις της ύπαρξής μας. Όπως η θάλασσα, το πάνω στη θάλασσα. Γι' αυτό το ρόλο μας το μπάνιο στη θάλασσα είναι απόλυτα θεραπευτικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή κάνουμε αυτό το πράγμα. Και φανταστείτε ότι οι αρχαίοι ήξεραν όλα αυτά. Οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, έκαναν πάρα πολύ χρήση του νερού, της θεραπευτικής δύναμης του νερού. Ακόμα και στις τελετές τους. Παντού. Αν δείτε το νερό, επειδή έχει πάρα πολλά μυστικά τα οποία ίσως ακόμα δεν έχουμε αποκωδικοποιήσει. Εντάξει, είναι και του εμότο τα γνωστά πειράματα και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πολλά μυστικά που ακόμα δεν έχουν ή κάποιοι τα γνωρίζουν και δεν τα ξέρουμε εμείς. Πάντως, σίγουρα, όταν πατάμε μέσα σε νερό, μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορία και να έχουμε πολύ πιο γρήγορα θεραπευτικά ωφέλη. Οπότε, έχουμε κάνει αυτό, βάζουμε στο τρίτο μάτι το σανδαλόξυλο. Δεν έχουμε ζεστάνει το λαδάκι μας και θα βάλω λίγο για να μπορείς να κυκλοφορήσεις μετά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βάζω ίσα ίσα στα χέρια μου, δεν θα σου στάξω καθόλου στα μαλάκια σου. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να έρθουμε σε επαφή με το τσάκρα της κορώνας. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με ένα τσάκρα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί και συνειδητοί και εστιασμένοι. Δεν είναι να σκεφτώ εκείνη την ώρα οτιδήποτε άσχετο περάσει από το μυαλό μας, να είστε προσεκτικοί, γιατί είναι πύλες εισόδου. Οτιδήποτε σκέφτομαι λοιπόν αυτές τις στιγμές, περνάει μέσα της. Το σώμα ενός ανθρώπου θα το αντιμετωπίζετε με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια τιμή που αντιμετωπίζουμε έναν ιερό ναό. Έτσι. Οπότε όταν ο άλλος μας επιτρέπει να αγγίξουμε το σώμα του, τον ιερό του ναό, θα θυμόσαστε πάντα ότι βγάζουμε τα παπούτσια μας και μπαίνουμε. Μεταφορικά. Έτσι. Οπότε, είναι πολύ καλό να λες κάτι θετικό. Ή να της περνάς μια ευλογία, μια αγάπη, μια προσευχή, κάτι που εσένα σε βοηθάει να εστιάζεις το μυαλό σου στο καλό και να μένεις συνειδητά εδώ στο τι είσαι. Είσαι εδώ για τον άλλο, για το καλό του. Εντάξει, οπότε ας είμαστε λίγο συνειδητοί σε ό,τι κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Μην κάνουμε πράγματα στην τύχη, ούτε μηχανικά. Να το κάνουμε. Εντάξει. Όσο το δυνατόν πιο... Και είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό, όταν τελειώσει, δεν έχουμε καθόλου άδειασμα με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή, θα το δείτε πώς θα είστε. Αν έχετε κάνει κάτι μηχανικά και πόση κούραση θα έχει το σώμα σας, θα νιώθετε ότι τη μέση να τραβάει, τα χέρια να πονάνε. Και πόσο διαφορετικό θα είναι αν εσείς ήσασταν απόλυτα εκεί, συντονισμένοι με τη μουσική, με τον άνθρωπο, με το να είστε εστιασμένοι σε θετικές δηλώσεις, σε προσευχές. Είναι άλλη αίσθηση. Τελειώνετε και νιώθετε την ίδια ευλογία και την ίδια χαρά έχετε πάρει με το δέκτη. Λοιπόν, εστιαζόμαστε λοιπόν εδώ στην κορώνα. Κάνουμε στην περίμετρο του κεφαλιού και λίγο ευρύτερα εδώ το κέντρο, απαλές κινησούλες. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει περισσότερο έλαιο, εντάξει.
εντάξει, δεν το κάνουμε για λόγους γνωστούς. Έχεις τη μουσική. Βουλιά. Να βρούμε τον Απολλώνιο. Τον Απολλώνιο. Βουλίτσα. Είναι το Βουλίτσα. Είναι εκεί. Έχει φύγει. Λοιπόν, στο επόμενο διάλειμμα. Έχει μια μουσική στην κοινό. Έχεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά κάνουμε αυτά. Χτενίσματα. Φανταστείτε ότι το πεδίο γύρω από το κεφάλι μας είναι αυτό που είναι πάρα πολύ φορτισμένο, γιατί όλη η νοητική διεργασία γίνεται σε αυτή την περιοχή. Mm. Οπότε φανταστείτε εδώ τι νεύροι μαζεύονται. Αν σκεφτείτε ότι κάθε άνθρωπος κάνει χιλιάδες σκέψεις στη διάρκεια της ημέρας του, αν ο νους μας είναι απίθαρχος, μοιάζει, όπως λένε, με έναν πίθηκο, απίθαρχο, που πηδάει από κλαδί σε κλαδί. Οπότε οι σκέψεις είναι ασύνδετες, αγχώδεις, πώς είναι ένας πίθηκος στη συμπεριφορά του. Ενώ ο νους μας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αν έχουμε καταφέρει να κυριαρχήσουμε πάνω του. Και κάθε φορά, λοιπόν, που μας έρχεται μια σκέψη αρνητική, εύκολα να μπορούμε να την πιάνουμε στην αρχή της και να την μεταλλάσσουμε, να την κάνουμε κάτι θετικό. Μοιάζει λοιπόν με έναν, φανταστείτε, η εικόνα είναι ένας ουρανός που είναι γεμάτος μολυβένια σύννεφα, γκρίζες σκέψεις. Πώς εμείς θα τον κάνουμε γαλανό. Είναι ηλιόλουστος και γαλανός. Η σκέψη είναι πολύ σημαντική, οπότε κάθε φορά που πιάνουμε τον εαυτό μας να κάνει μια σκέψη αρνητική, το μαζεύουμε και το μεταλλάσσουμε σε κάτι όμορφο και θετικό. Λοιπόν. Με την αναπνοή, πώς το ρυθμίζουμε και το θέμα της αναπνοής. Εννοείς η δική μου με τη δική σου, ναι. Σαν δέκτης. Ναι, ο δέκτης, τι θα πούμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να τον να σου πω εγώ, αν σε ακούς, αν ακουμπήσω σε κάποιο μέρος σου τώρα, βλέπω πότε εισπνέεις και πότε εκπνέεις. Θέλεις να συντονιστείς, αυτονομείς. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν αγχώνομαι με αυτά, γιατί είμαι σίγουρη ότι μόλις απαιτούμε έχουμε συντονιστεί ήδη. Δεν μπαίνω να το ελέγξω, γιατί ήμουν αγχωτικό. Είμαι σίγουρη ότι όταν είμαι σε επαφή μαζί σου, με έναν τρόπο, σου το πω, οι καρδιές μας συντονίζονται σε 2 λεπτά. Λοιπόν, χωρίζουμε τώρα το κεφαλάκι σε 2 περιοχές. Θα ήταν καλό να στηρίζουμε λίγο το σώμα, δηλαδή εγώ με έναν τρόπο η λεκάνη μου ακουμπάει στη σπονδυλική της στήλη, ελαφριά, χωρίς να της δίνω βάρος και χωρίς να την κάνω να νιώθει παράξενα. Τη στηρίζω και στηρίζω και το πηγούνι της. Λοιπόν, χωρίζουμε λοιπόν το κεφαλάκι σε ζώνες και δουλεύουμε κατά μήκος από μπροστά μέχρι τη βάση του κρανίου. Μία κίνηση λοιπόν είναι αυτό. Και ο αντίχειρας συνδέεται. Όχι, ο αντίχειρας στηρίζει. Δεν είναι... Εγώ δεν βλέπω, απλά θέλω να δω πώς το κάνει. Θα το δεις, θα το δεις μετά. Σε πόνεσα, αλλά όχι το κεφαλάκι. Θέλεις πιο απαλά. Όχι, όχι, ήθελα να δω αν το κάνεις με τα δάχτυλα ή αν το κάνεις με. Τι κάνω, βάζω τα ακροδάκτυλα που πάνε και μετά κάνω κινήσεις αυτές, κυκλικές. Αυτό κάνω. Έτσι. Πώς θα κάναμε αν γλουζόμασταν. Αυτό το πράγμα. Μόνο που το κάνω πιο αργά. Δηλαδή μένω πιο εστιασμένη στο σημείο 2 φορές, ξέρω εγώ, 3. Αυτό. Ωραία. Mm.
Μία κίνηση λοιπόν αυτή. Μία άλλη είναι αυτή. Δηλαδή, βάζω τα χέρια μου και πάω μπροστά-πίσω, μπροστά-πίσω. Μέχρι τη ρίζα του κεφαλιού. Ναι, μέχρι τη βάση του. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θα είστε προσεκτικοί. Είναι πύλη. Πίσω. Μπορείτε να το, στο πίσω μέρος, αν σας δυσκολεύει να κατεβαίνετε έτσι, το γυρίζουμε ανάποδα το χεράκι μας, έτσι. Κατά διαστήματα ξανακάνουμε αυτές τις ενοποιητικές κινήσεις. Ξανά. Φροντίζουμε να είναι ζεστό το περιβάλλον, παιδιά, το κρυώνεις τώρα εδώ, να μην έχει θέρμανση εδώ. Θες να κλείσει λίγο την πόρτα και να βάλεις ένα παραβάν εδώ, έτσι λίγο για να... Είναι πολύ. Κλειστή η πόρτα, είναι. Για σκεπάσου λίγο, μέχρι να κατέβουμε και να χρειαστούμε την πλατούλα. Δεν χρειάζεται να σε ταλαιπωρώ. Μου ήρθε μια εικόνα, σαν να ταινίζω μέσα στο βαθύ της Αττικής Οδού τους λόφους που έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα πρώτα φώτα στο σούπο. Είναι η έναρξη της θεραπείας τώρα, ε. Ταξίδεψες για κάποιο λόγο. Πολύ απαλά. Πονάει το κεφαλάκι. Ξέρετε, να μην έσκω πολύ, γιατί έχω πιαστεί. Και δύο-τρεις κύκλους και πολύ απαλά. Πόσο είναι όλος που ασχολείται με το κεφάλι? Περίπου ένα τέταρτο. Μισό. Αλλά όχι μόνο με το κεφάλι, γιατί θα κάνω μέχρι εδώ θα τις κάνω. Σας δείχνω λοιπόν το μισό. Μετά. Το άλλο είναι προς πίσω. Ό,τι κάνω από τη μία πλευρά το κάνω και από την άλλη. Πρώτα τη δεξιά πλευρά. Το ίδιο είναι. Ολοκληρώνουμε και κάνουμε. Εγώ σας κάνω μόνο τις κινήσεις γιατί θέλω να το κάνετε εσείς και να έρχομαι να το δείχνω στον καθένα σας. Γιατί δεν έχει νόημα να το κάνω εγώ. Σημασία είναι να το κάνετε εσείς. Στη γυναίκα ξεκινάμε από τα αριστερά. Ναι. Έχουν κάτι τέτοια πολύ στερεότυπα στη διαδικασία αυτή. Ναι. Έχουν τέτοιες αιμονές πολλές. Λοιπόν. Και μετά. Στηρίζουμε το κεφάλι. Πάλι. Και τώρα θέλουμε να τις δουλέψουμε αυτές τις περιοχές. Τώρα θα σας αισθάνω εδώ, μην μου ανησυχείς. Como vata.
Προτιμάμε ξαπλωτή και η ακαθιστή να είναι. Όχι, σας το δείχνω έτσι, αλλά σας είπα ότι μπορείτε να το κάνετε και εξαπλωμένη. Εγώ τις περισσότερες φορές το κάνω εξαπλωμένη. Γιατί και σε αυτούς πολλές φορές δεν αρέσει αυτό. Τους φαίνεται λίγο κουραστικό να κάτσουν ένα τέταρτο έτσι. Ενώ όταν ξαπλώνουν, μοιάζει να αφήνονται γρηγορότερα. Θα το δείξουμε έτσι σήμερα και άλλο θα το κάνουμε ξαπλωμένο. Οπότε μην μου αγχώνεστε, θα δείτε και τα δύο. Και να σας δείξω λίγο προσωπάκι, μετά θα κάνετε εσείς. Στο πρόσωπο βάζω κάτι πιο ελαφρύ, ένα σέρουμ δηλαδή, κάτι πιο υδαρές, για να μην τους βαραίνει πολύ το λάδι. Όχι ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ίδιο λάδι, και το ίδιο μπορείτε. Απλά σας δίνω ιδέες. Λοιπόν, το πλώνω το λαδάκι. Τρεις ζώνες ουσιαστικά κάνετε το μέτωπο. Κυκλικές και συρτές κινήσεις, δεν χάνουμε καθόλου την επαφή με το σώμα του άλλου. Δηλαδή πάντα τη στιγμή που θα σηκωθεί αυτό το χέρι μου, θα ακολουθήσει το άλλο. Πάντα κάποιο κουμπάει. Δεν φεύγει ποτέ κάποιο. Είναι πολύ άσχημη αίσθηση να φεύγουν τα δύο χέρια και να επανέρχομαι. Οπότε φροντίστε πάντα να είστε σε επαφή με το σώμα.
συμβαίνει πολύ αναπτυστικές όταν έχουμε υποκομμένη μνήμη η μόρια έτσι που δηλαδή τις σημειώσεις γίνεται η αναφορά σε πάρα πολλά μάρμα, παρακάμψτε. Δεν έχει νόημα, μην μπεδευτείτε με αυτό, έτσι κι αλλιώς. Είναι τόσα πολλά τα μάρμα που όταν εφαρμόζουμε μάλαξη τα συμπεριλαμβάνουμε όλα χωρίς να τα ξέρουμε. Τα μάρμα τι είναι? Τα μάρμα σύμφωνα με την Αγιουρβέδα είναι ενεργειακές πύλες. Μικρά ενεργειακά κέντρα, όπως είναι τα 7 γνωστά. Αυτοί λοιπόν έχουν άλλα 107 σε όλη την επιφάνεια του σώματος και πολλά μικρότερα που δεν είναι καταγεγραμμένα. Όμως για αυτά τα 107 υπάρχει μια πάρα πολύ έτσι καλή θεραπεία που λέγεται μάρμα, που είναι το μασάζ των μάρμα, όπου μπορούμε να πετύχουμε εξισορρόπηση και θεραπεία του οργανισμού με πολύ καταγεγραμμένη με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και γνωρίζοντας την επίδραση που ασκεί, ας πούμε, αυτό το μάρμα στον εγκέφαλο, μπορούμε να πετύχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα τοποθετώντας εδώ κάποια τεχνική συγκεκριμένη και κάποια έλαια συγκεκριμένα. Υπήρχε και υπάρχει μια πολεμική τέχνη στη Νότια Ινδία και στη Σριλάνκα που λέγεται Καραλιπαγιάτου και αυτοί μαθαίνουν τόσο καλά τα μάρμα και το τι μπορούν να πετύχουν αγγίζοντας συγκεκριμένα μάρμα με συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να επιφέρουν ακόμα και το θάνατο. Δηλαδή, και θα δείτε, υπάρχουν στο YouTube συγκεκριμένα βιντεάκια που δείχνουν για τα μάρμα point που πιάνουν κάποιοι Ινδοί μικρά κατσικάκια στη σπονδυλική τους στήλη εδώ δεξιά-αριστερά, δύο μάρμα point και το κινητοποιεί, το αφήνει κάτω. Είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγιουρβέδα, εκτός από τα 7 μεγάλα κέντρα που γνωρίζουμε και τα μάρμα, λένε λοιπόν ότι υπάρχουν κανάλια που διατρέχουν το σώμα μας, μέσα από το οποίο κινείται η ενέργεια, το πράνα, τα οποία τα ονομάζουν νάντις αυτοί. Αυτά θα μπορούσαμε, δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτά που ορίζει ο βελονισμός σαν μεσημβρινούς, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα νάντις αντιστοιχούν με το ενεργειακό αποτύπωμα του νευρικού μας συστήματος. Φανταστείτε λοιπόν, παράλληλα με το ενεργειακό μας, με το νευρικό μας σύστημα, να κινείται σε ενεργειακό επίπεδο από πάνω ένα πλέγμα, ένα δίκτυο με κανάλια, αυτά είναι τα νάντις, που μέσα από αυτό διαχέεται πληροφορία και κινείται μέσα στο σώμα μας. Εξωτερικά δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς εξωτερικό, γιατί το νευρικό σύστημα είναι μέσα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα. Ναι. Εδώ μου έχει πιάσει ένα κοτσάκι. Υπάρχει ένταση στο κεφαλάκι. Τώρα έτσι σε έχω τόση ώρα καθιστεί. Εδώ είναι σημείο που όλοι καταλήγουν όλοι για να είμαι. Οπότε όλες οι μυϊκές αλυσίδες του σώματός μας καταλήγουν εδώ. Οπότε όλο το στρες, το πρώτο σημείο που χτυπάει, είναι αυτό εδώ. Τον άλλο αυτό. Μπορείς να βάλεις λάδι, μπορείς. Το κάνω πιο έντονα. Στα σημεία που είναι πιο έντονα, τέλος πάντων. Το να κάνω πιέσει ή το κρύβουμε. Όχι, κάνουμε. Εντάξει, όταν κάνουμε πιο δυνατό μασάζ, δεν είναι ευχάριστο, αλλά την επόμενη ημέρα, ξέρεις, μπορεί να έχει ανακουφιστεί. Υπάρχει όμως, τι έχω δει και από εμπειρία να σας πω. Πολλές φορές το βάτα είναι πολύ τρυφερό και πολύ επιδερμικό. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι αυτή η κίνησή του. Τόσο ήπια. Με έναν περίεργο τρόπο έχω να σας πω ότι όταν το έχω δεχτεί κιόλας, ότι όσο πιο απαλό είναι, τόσο πιο δυναμικό είναι το αποτέλεσμά του. Και ας έχουμε εμείς
στη Δύση εξοικειωθεί με μία αίσθηση, επειδή το πρώτο μασάζ που μας ήρθε ήταν το σουηδικό, που ήταν πολύ δυνατό μασάζ με πίεση και πόνο που πονάς την άλλη μέρα. Οι περισσότεροι έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι όταν κάνουμε ένα τέτοιο είδους μασάζ, ξεμπλοκάρει ενέργεια και είναι θεραπευτικό. Εγώ έχω βιώσει η ίδια ότι το μασάζ που γίνεται πιο απαλά για μένα είχε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερο βάθος. Δεν μπορώ να σας το πω το πώς, το γιατί, λέω σαν βίωμα. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι το σώμα χρειάζεται βία. Έχουμε μάθει πολλές φορές να είμαστε αρκετά βίαιοι με το σώμα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μπλοκάρισμα και πάμε και το δουλεύουμε δυναμικά. Έχω δει ότι το σώμα όσο πιο τρυφερά το αγγίζεις, με έναν τρόπο ξεδιπλώνει και ξεμπλοκάρει πιο εύκολα το ίδιο. Mm-hmm. Χωρίς να χρειάζεται να είμαστε βίαιοι. Αλλά εντάξει, άμα δω κάτι, αναλόγως τώρα, ξέρεις, μπορεί και εγώ να εστιαστώ λίγο παραπάνω. Από το πιστεύω ότι είναι καλύτερα να διαγνωστεί το πρόβλημα. Πρώτα, καλύτερα πιστεύω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, ότι το σώμα θέλει τρυφερότητα. Θέλει άγγιγμα. Δεν θέλει ράπισμα. Δεν θέλει βία. Έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε σαν κάτι που είναι πράγμα σχεδόν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το σώμα αντιλαμβάνεται και καταγράφει τα πάντα. Είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη που έχει γραμμένη όλη μας την ιστορία. Ό,τι έχουμε ακούσει, ό,τι έχουμε βιώσει, τα πάντα είναι καταγεγραμμένα στα κύτταρά μας. Άρα, γιατί άλλη βία δεν έχουμε υποστεί αρκετή. Οπότε, νομίζω ότι είναι πιο όμορφο να είμαστε τελευταίοι και απαλή μαζί. Δέστε το, πειραματιστή. Κάντε σε δικούς σας ανθρώπους και τον ένα και τον άλλο τρόπο. Συνεννοηθείτε και κάντε και μεταξύ σας πρακτική μέσα σε αυτό το διάστημα που έχουμε να ξαναβρεθούμε. Να το γευτείτε κι εσείς, πώς είναι. Γιατί τότε θα έχει μεγαλύτερη αξία. Όταν το έχεις γευτεί ο ίδιος, αυτό που δίνεις έχει άλλη αξία μετά. Ξέρεις το κάθε άγγιγμά σου πόσο διαφορετικό αποτέλεσμα επιφέρει στον άλλον. Μην το ξεχνάμε και το δικό μας. Λοιπόν, πώς είσαι, κοριτσάκι μου? Πάρα πολύ ωραία. Θα χάσαμε το πρόσωπο, δεν πειράζει. Επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Ερχόντουσαν να ψηλάσει φιλοσοφίες. Συγγνώμη. Ερχόντουσαν οι εικόνες από ψηλές φιλοσοφίες. Από ψηλές φιλοσοφίες. Λοιπόν, αυτό και μετά. Κάνουμε λίγο τα φτάκια. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό μικροσύστημα. Αυτό τώρα είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Ναι, έτσι και αλλιώς το ξανακάνουμε. Mm-hmm. Κάτω. Είναι ζώνες διαπεραπές. Φαντάσου ότι είναι πάλι δίαυλη ενεργειακή, έτσι, μέσα από αυτός κινείται λοιπόν η ενέργεια στο σώμα μας. Υπάρχει, επίσης στην Αγιουρβέδα είναι πολύ σημαντικό το ομφαλός, γιατί εκεί συναντώνται 72.000 νάντις. Και είναι από εκεί, φανταστείτε, ότι όταν είμαστε στην ενδομήτρια ζωή, το πράγμα το προσλαμβάνουμε από τη μητέρα μας από τον ομφαλό, μέσα από τον ομφάλιο λόρο. Οπότε, μετά τη μύτη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ενεργειακό σημείο ο ομφαλός μας, για να προσλαμβάνουμε ενέργεια. Οπότε δίνουμε πολύ μεγάλη, θα δείτε ότι στο μασάζ το αγιουρβεδικό, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη μάλαξη της κλίτσας. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ όμορφο.
θα σας αρέσει η μάλαξη κυλίτσα που είναι το αμέσως επόμενο που θα κάνουμε μετά αφού κάνουμε πράξη σε αυτό εδώ που δείξω. Λοιπόν, και τώρα ευχαριστώ.